Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το Sports Club μας, από την Αλεξανδρούπολη για την 6η αγωνιστική γάμα εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης FC φιλοξενεί την ομάδα της Ιωσιάδας. Έχετε μπροστά σας και τις 11 των δύο ομάδων. Αλεξανδρούπολη FC, Μικοκοτσάκη, νούμερο 1, Καρτσαμπάσο, Τυράκη, Τόσκα, Φουρλατάρα, Ντεμπά, Ψάλτη, Φατσιόρα, Κωνσταντίνο, που είναι και αρχηγός της Αλεξανδρούπολης, Γκιουρτζίδης, Βαρσαμίδης και Ριζάκης, προπονητής ο Νίκος Παταβαίνης, και η Ορεστιάδα με τον Καράδα, η Θεμελή, Παπαναστασίου, Πεταλουτίτσι, Αγγελίδη, Πασχαλίδη, Σταματόπουλο, Τηλέγραφο, Ιωαννίδη, Ζαβέρδα, Κοκοτσάκης, προπονητής Ηλίας Κότσιος, με τους διαιτητές από την Ξάνθη, ο Δρακίδης, ο διαιτητής του αγώνα, πρώτος βοηθός Διονύης από το Σύνδεσμο Θράκης και δεύτερος βοηθός Αναστασίου από τον Σύνδεσμο Σερών. Παρατηρητής ο Τσενεκίδης Γιώργος από το Σύνδεσμο Δράμας. Η 14η θέση, η Ορεστιάδα με 4 βαθμούς, μετράει μία ισοπαλία και μία νίκη. Η 15η θέση, η Αλεξανδρούπολη με 3 βαθμούς. Αυτό το παιχνίδι που κέρδισε τα Μουδανιά εδώ εντός έδρας με το 6-1 που είδαμε την τέταρτη αγωνιστική. Την προηγούμενη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, ο Άρης Πηγών κέρδισε 1-0 την Αλεξανδρούπολη και η Ορεστιάδα κέρδισε τον Πρωτοπόρο 2-1 τον Απόλλων Χρειάς Βρύσης. Σε λίγο θα έχουμε παιχνίδι με τους φιλάθλους να έρχονται στο τοπικό ντέρμπι εδώ του νόμου Εύρου. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πιο πολύ κόσμο, ίσως στην πορεία, στη διάρκεια, αυτό το συνηθίζουν οι φίλοι στα γήπεδα του νομού Εύρου. Να συγχρονίσουμε τα ορολόγια μας και να βλέπουμε τον Δρακίδη να συμβουλεύει το ρολόι του, ενώ συνεννοείται με τους βοηθούς του. Περιμένουμε το σφύριγμα του Δρακίδη και πάμε, έχουμε παιχνίδι. Με την λευκή εμφάνιση η ομάδα της Ορεστιάδας και με την μαύρη και απόχρωση κόκκινη εμφάνιση FC Αλεξανδρούπολης. Νέο πρόσωπο για την FC Αλεξανδρούπολης, ο αρχιερευνητής Τόσκα με το νούμερο 7. Εμπιστεύεται ο Νίκος ο Μπακαρίδης. Και ο Καρτσαμπάς το πλάγιο για την ομάδα της Ορεστιάδας. Με την ομάδα του Ηλία Κότσου σε σύγκριση με το παιχνίδι που είδαμε την Κυριακή, το εντός έδρας με την κυρία Βρύση, έχει τον τηλέγραφο στην αρχική ενδεκάδα ο Ηλίας Κότσιος, έχει και τον Παπαναστασίου στο αρχικό σχήμα. Ο Κυριζάκης παραχωρεί το πλάγιο. Βλέπουμε στην αποστολή, όπως συμβουλευόμαστε την αποστολή της ομάδας της Ορεστιάδας, ότι ο Ανδριάδης ο Κωνσταντίνος είναι στην αποστολή, με τον Γκιντίδη επίσης και αυτός να είναι στην αποστολή. Σιγά σιγά θα τους βλέπουμε να παίρνουν φανέλα βασικού όσο περνάνε οι αγώνες. Με το στήριγμα του Δρακίδη υπέρ της Ορεστιάδας, Πασχαλίδης προσπάθησε να ακολουθήσει ο Τσεγγιλίδης, όμως το πλάγιο για την ομάδα της FC Αλεξανδρούπολης. Και ο Τόσκα με τον Σωτηράκη να βρίσκει στον Καρτσαμπά. Αυτός στον Φουρλατάρα από τη δεξιά την πλευρά.
Σωτηράκης ψάχνει να βρει τον Τόσκα, ο Ντεμπά. Το πλάγιο για την Αλεξανδρούπολη αφήνει στον Τόσκα. Τον Σωτηράκη και αυτός με τον Καρτσαμπά. Ντεμπά. Αναβεί τον νεαρό τον Γιουρτζίδη, βγήκε ο Πεταλωτής, τώρα ο Πεταλωτής, μάκρυνε, άλλαξε από την δεξιά πλευρά να βρει τον Πασκαλίδη. Ο Τόσκα, το πλάγιο, με τον Σωτηράκη να δίνει στον Καρτσαμπά. Φουλατάρας με τον, πάει να βρει τον Κιουρτζίδη, Κιουρτζίδης με τον Παύλο τον Σταματόπουλο να προσπαθεί να σταματήσει, με τον Φουλατάρα τώρα από τη δεξιά την πλευρά η ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Ο Γυριζάκης, 1-0. Ο Κίρντολ ανοίγει λογαριασμό στο σημερινό παιχνίδι. 1-0 για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, εδώ οι πανηγυρισμοί. Πολύ γρήγορα, στο 5ο λεπτό, η ομάδα της Αλεξανδρούπολης, φοβερή, πολύ καλή συνεργασία και το 1-0. Μόλις στο 5ο λεπτό. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Θα δούμε την αντίδραση τώρα της Ορεστιάδας. Ζαβέρδας, τον Πεταλωτή. Συνέχεια από τη σέντρα του Φουρλατάρα, πολύ έξυπνα ο Κυριζάκης έκανε αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει. Έσβηξε την μπάλα από πάρα πολύ κοντά στα δίχτυα του Καράδαη με τον Τόσκα. Ιδανικό ξεκίνημα, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη και να... Έχει φυσικαστεί η ομάδα της Αλεξανδρούπολης και με τον Καρτσαμπά να έρχεται τώρα ο... Ο Κοκοτσάκης, μας έχει μπερδέψει ο Κοκοτσάκης με το νούμερο 20 που έχει στην πλάτη του. Φουλατάρας με... την ομάδα να κερδίζει με σάρα το πλάγιο με τον Καρτσαμπά και πάλι Φουλατάρας από τα πόδια του η Σέντα Κιουρτσίδης του Ψάλτης σε κάτω πήρε το φάουλ από τον Πασχαλίδη Δημήτρης Πασχαλίδης στη γιορτή του σήμερα. Ράκης πίσω στον Κοτσάκη, πιέζει ο Πασκαλίδης. Μαρσανίδης, τον Υποθεμέλης με τον Παύλο τον Σταματόπουλο και με τον Πεταλωτή, τον Τσεγγελίδη τώρα και πάλι να βρίσκει τον Πεταλωτή. Παναστασίου, λάθος του Παναστασίου, Ψάλτης από την πίεση του Παύλου του Σταματόπουλου, ο Ζαβέρδας κάτοχος για την ομάδα της Ορεστιάδας και Τσεγγελίδης Πεταλωτής. Πάλι Ζαβέρδας,
Πιέζει ο σκόρερ ο Κυριζάκης, πιέζει και ο Πατσιώρας, πιέζει και ο Κιουρτζίδης, πέρασε με τον Ιωαννίδη και το πλάγιο από τον Τόσκα. Δεν βγήκε μπαλά. Την πρόλαβε και ο Ιωαννίδης με τον Πεταλωτή. Κουλατάρας έκοψε με τον Ψάλτη τώρα και τον νεαρό του Κιουτζίδη από τη δεξιά την πλευρά. Γίνεται η κίνηση με τον Φουλατάρα να θέλει να ξανακάνει αυτό που έκανε στο πέμπτο λεπτό. Να περάσει, να κάνει τη σέντρα, χειροφυλακτούν ο Βαρσαμίδης και ο Κυριζάκης. Το επιθετικό δίδυμο της Αλεξανδρούπολης. Ψάλτης. Πεταλωτής απομάκρυνε. Πατσιώρας τον Ψάλτη να βγαίνει ο Καράδαης και να, δίνει, να μοιράζει στον Ζαβέρδα. Ζαβέρδας πίσω στον τερματοφύλακα τον Καράδα, αυτός παίζει και πάλι με τον Ζαβέρδα. Πασχαλίδης, Τσέγγελίδης, Ζαβέρδας. Πεταλωτής, πιέζει τώρα ο Κυριζάκης. Και πάλι Ζαβέρδας. Ο Θεμελής έκανε το λάθος, Βαρσαμίδης. Ο Θεμελής εκμεταλλεύτηκε το λάθος. Βαρσαμίδη και Ζαβέρδας τώρα πίσω στον Καραδαή. Πεταλωτής. Αρκετά ψηλά οι γραμμές της Αλεξανδρούπολης με, όπως είπαμε, με τον Κυριζάκη, με τον Βαρσαμίδη και ο Κωνσταντίνος Πατσιώρας. Παύλος Σταματόπουλος από την αριστερή πλευρά να βρει τον Πασχαλίδη. Κατοχή και πάλι για την FC Αλεξανδρούπολης με τον τερματοφύλακα τον Κοτσάκη να μοιράζει στον Σωτηράκη. Ο Ντεμπά είναι κοντά του, ζητάει την μπάλα, αυτός προτιμάει να βρει τον Καρτσάμπα. Αλλάζει με τον Φουρλατάρα από τη δεξιά πλευρά. Ελέγχει. Το χρόνο η ομάδα της Αλεξανδρούπολης με το passing game που κάνουν οι αμυντικοί. Εδώ έγινε το λάθος τώρα. Πήγε να βγει ο τηλέγραφος και έγινε το φάουλ από τον Ψάλτη. Το φάουλ πάνω στον Δημήτρη τον Πασχαλίδη. Διαμαρτύρεται ο αρχηγός ο Κωνσταντίνος ο Πατσιώρας. Στο 11ο λεπτό 1-0 με τον γκολ του Κυριζάκη, η ομάδα της Αλεξανδρούπολης και με τον Σταματόπουλο να παίζει με τον τηλέγραφο. Τηλέγραφος πέρασε το Βαρσαμίδη, έκανε την σέντρα. Διώξε ο Τόσκα. Τσεγγελίδης. Ντεμπά. Δεν πρόλαβε και ο Τσεγγελίδης τώρα είναι αυτός που θα κάνει το πλάγιο με τον Ιωαννίδη να δίνει στον Πεταλωτή, να κυνηγάει ο Πατσιώρας και αυτός να δίνει στον Καράδαη. Καράδαη στον βολέ. Ψάχνει να βρει. Τόσκα να κάνει λάθος και ο Ιωαννίδης τώρα με τον Τσεγγελίδη πίσω στον Καράδαη. Πεταλωτής κυνηγάει ο Κυριζάκης με τον Παπαναστασίου από την αριστερή πλευρά. Ο αρχηγός ο Παύλος ο Σταματόπουλος προσπαθεί να αποφύγει τον Ψάλτη. Παπαναστασίου βρίσκει στο ρήγμα στον Πασχαλίδη, αυτός έχασε την μπάλα, Ντεμπά ελέγχει πίσω στον τερματοφύλακα τον Τσάκη. Παίζει με τον Καρτσαμπά. Σωτηράκης.
Γιουργίδης πήγε να βρει τον Κυριζάκη. Ο Κυριζάκης όμως ήταν αρκετά πίσω με τον Ζαβέρδο. Ο Ανίδης αρκετά πίσω, πιέζει ο Πατσιόνης, πίσω ο Ζαβέρδος. Ο Μακρίνι, ο Καράδεης. Με τον Τόσκα, το πλάγιο. Βγήκε ο Ζαβέρδος, ο Ψάλτης, κατέβασε ο Παύλος ο Σταματόπουλος στο κέντρο. Ο Κυρτσίδης έκανε το μαρκάρισμα από πίσω, κοντά ο διαιτητής του αγώνα Δρακίδης, έδωσε το φάουλ. Το φάουλ που εκτέλεσε γρήγορα ο Ζαβέρδας, με τον Πιταλωτή. Ιωαννίδης προσπάθησε να βρει τον Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης προσπαθεί, δεν είναι αλλά πλάγιο με τον Φουρλατάρα. Κυριζάκης πήγε να μοιράσει στον Γιουρτζίδη, δεν έφτασε η πάσα. Και όπου λάθος τη λέγανε. Πλάγιο. Γρήγορα εκτελέστηκε με τον Σωτηράκη. Προωθήθηκε λίγο πιο μπροστά. Τόστηκα πίσω η μπάλα το πλάγιο. Για την ομάδα της Ελλάδας. Το γρήγορο Τσιγκελίδης έδωσε στον Ζαβέρδο. Αυτό στον Πιταλωτή. Ζαβέρδος, Πιταλωτής. Ιωαννίδης πέφτει πάνω το Ψάλτης. Τάλωτης πάει να βρει τον Σταματόπουλο. Έγινε με από τον Ιωαννίδη το λάθος. Με τον Φουρλατάρα τώρα από τη δεξιά πλευρά και με τον νεαρό τον Κιουτζίδη. Καρτσαμπάς. Αλλαγή του Καρτσαμπάς, τον Τόσκα. Δεν κατάλαβε. Πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Τσεγγελίδη και ο Ζαφέρδας για την ομάδα της Ελευθεριάδας που προσπαθούν με τον Ιωαννίδη αρκετά πίσω με τον Ζαβέρδα. Τσεγγελίδης σε πάνω το Βαρσαμίδης με τον Πασχαλίδη και πάλι Τσεγγελίδης με τον Θεμελή και ο Ιωαννίδης πίσω στον Πεταλωτή. Αυτός πάει αριστερά να βρει τον προθυμένο Παπαναστασίου. Δεν είναι πρόλαβο Παπαναστασίου, επιστρέφει στη θέση του. Φουρλατάρας από την μπάσα του Καρτσάμπα. Αλλάζουν οι αμυντικοί της Αλεξανδρούπολης στην μπάλα. Τόσκα τώρα. Πήγε ο τηλέγραφος, έκανε την κόντρα. Τρέχει ο Πασχαλίδης πίσω από τον Τόσκα στον τερματοφύλακα τον Κοτσάκη και αυτός με ένα βολέ γρήγορα το πλάγιο για την ομάδα της Ελευθεριάδας. Ο Ντεμπά τώρα για την Αλεξανδρούπολη με τον Πατσιόρα να κάνει το φάουλο της Τσεγγελίδης κάτω. Ο αρχηγός, πρώην συμπαίκτης. Τσεγγελίδης με τον Πατσιόρα τον Κωνσταντίνο. Ψάλτης, ο Τσαμπάς. Τον Φουρλατάρα. Παπαναστασίου, πλάγιο. Πατσιόρας. Γιουρτζίδης. Κάνει τη σέντρο ο Γιουρτζίδης. Βγήκε ο τηλέγραφος, έχει το ντεμπά.
Βαγγελίδης, ο Θέμιλης έχασε την μπάλα, ο Βαρσανίδης τώρα. Ο Βαρσανίδης μοίρασε στον Κυριζάκη το σουτ, καλό, καλό. Καλό σου τον Κυριζάκη. Το σουτ αυτό του Κυριζάκη στο 18. Θέμιλης. Πεταλωτής Παναστασίου. Προσπάθησε ο Κοκοτσάκης να περάσει την μπάλα, το πλάγιο. Τον πεταλωτή του. Τον Ιωαννίδη. Προσπαθεί να βρει του διαδρόμου η ομάδα της Ορεστιάδας. Αρκετά κινητικοί οι παίκτες της Αλεξανδρούπολης δεν έχουν περιθώρια για την Ορεστιάδα. Να δούμε από την αριστερή πλευρά τώρα και η υψωμένη σημαία του επόπτη σε θέση offside. Κίνηση αυτή που πραγματοποίησε η ομάδα της Ορεστιάδας σε συνδυασμό Παναστασίου με τον Παύλο τον Σταματόπουλο. Ο Σταματόπουλος σε θέση offside. Στο 20 βρισκόμαστε, πάντα το 1-0, με τον γκολ στο 5ο λεπτό του Κυριζάκη. Σωτηράκης. Έχει τον τηλέγραφο μπροστά του. Ο Πασχαλίδης ήταν από πίσω από τον Σωτηράκη. Καρτσαμπάς. Με τον Σωτηράκη. Έκανε το βαθύ γέμισμα με τον Τοσκανά. Προσπαθεί να κερδίσει. Κέρδισε ο Βαρσαμίδης Τόσκα. Ντεπά. Γιουρτζίδης έπαιξε με τον Πατσιώρα και ήρθε ο Ιωαννίδης, σύμψε την μπάλα του Παπαναστασίου. Να φεύγει τώρα ο Πασχαλίδης. Πασχαλίδης συνεχίζει. Ο Καρτσαμπάς και συνέχεια με τον Παύλο τον Σταματόπουλο και ήρθε τώρα ο νεαρός του Γιουρτζίδης να βγάλει την μπάλα, γιατί κάτω είναι ο Παύλος ο Σταματόπουλος που θα είναι κάτω. Αλλά είναι παίκτης και πρέπει να είναι και ο Σωτηράκης από την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Σηκώνεται ο Πάνος ο Σταματόπουλος. Και να δείξουμε μία πλευρά από την κερκίδα, όπως είπαμε, ο κόσμος μαζεύεται σιγά σιγά και όσο εξελίσσεται το αγώνας συνεχίζει ο κόσμος να έρχεται στο παιχνίδι, συνέχεται στο παιχνίδι με τον Τόσκα και τον Σωτηράκη. Καρτσαμπάς. Περιμένουν αρκετά πίσω παίχτες της Ορεστιάδας. Τώρα πιέζει ο Πασχαλίδης. Ο Τσάκης. Ο Τσάκης. Πήγε να βρει τον Τεμπά. Θεμελής. Κάτω το φάουλ. Ένα φάουλ που θα φέρει την κίτρινη κάρτα στον Πατσιώρα, τον Κωνσταντίνο, τον αρχηγό. Η κάρτα αυτή το 23, το μαρκάρισμα του Κωνσταντίνου του Πατσιώρα επάνω στον Θωμά τον Θεμελή. Με τον Παύλο τον Σταματόπουλο είναι πάνω στην μπάλα. Και
και πάρα πολύ κοντά από τον... το 1-1. Ο Κουκουτσάκης ήταν. Ναι, ο Κοκοτσάκης ισοφάρισε σε 1-1, γιατί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα ο παίκτης για να πανηγυρίσει, σκεπάστηκε από τους συμπαίκτες. Πολύ γρήγορα αντέδρασε σχετικά, θα λέγαμε, χωρίς να περάσει το ημίχρονο η ομάδα της Ρωστιάδας. Πατσιώρας τώρα. Από πίσω έγινε το μαρκάρισμα, δεν βρήκε όμως πόδια, βρήκε μπάλα, συνέχεια στο παιχνίδι, πάρα πολύ κοντά ο Δρακίδης. Με τον Τόσκα τώρα, η ομάδα της Αλεξανδρούπολης και με τον Βαρσαμίδη, έρχεται ο τηλέγραφος και ο Θέμελης να απομακρύνει, με τον Τεμπάνα προσπαθεί να ελέγξει, το Πασχαλίδης έρχεται ο σκόρος του Κοτσάκης τώρα και φεύγει με τον Σοφεράκη να δίνει επιθετικό φάουλ, κάτι που δεν αρέσει στους φίλους τους Ρωσιάδες. Και ο Σωτηράκης τώρα με τον Καρτσαμπά περιμένει ο Πατσιώρας στο κέντρο, ο Καρτσαμπάς προτιμά να βρει τον Βαλσαμίδη και να μαρκάρει βαθύ Παπαναστασίου, το αφήνει με τον Φουρλατάρα τώρα η ομάδα της Αλεξανδρούπολης και εδώ υψωμένη σημαία του επόπτη. Δίνει κατοχή για την ομάδα της Ρωστιάδας. Να πούμε ότι ο πρώτος βοηθός είναι ο Διονύδης από τον σύνδεσμο Θράκης. Φάουλ. Ήδη ο Ρικόπτης και ο Φουλατάρας έκανε φάουλ στον Παπαναστασίου και συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Καράδα ή να περιμένει το σφύριγμα του Δρακίδη. Συνέχεια με τον Καράδα. Μάχες οι δύο αρχηγοί με τον Κωνσταντίνο τον Πατσιώρα να υπερέχει. Ο Ιωαννίδης είναι κοντά. Ο Βαρσαμίδης τώρα από τη δεξιά πλευρά. Έχει τον Πεταλωτή και τον Παπαναστασίου. Αυτός προτιμά να βρει τον Πατσιώρα να κάνει μια σέντρα. Μπήκε ο Γιουλτσίδης, ήρθε ο Ζαβέρνας, έγινε το μαρκάρισμα, το όμονο όμο είναι όπως θεωρεί ο διαιτητής. Δεν έδωσε, είναι συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι και η διαφορά σωματοδομής των δύο ποδοσφαιριστών και ο Κυριζάκης με τον Παπαναστασίου να διώχνει από την δεξιά πλευρά με τον Ντεμπά και να κάνει το πλάγιο
τον Κατσαμπά και τώρα πετάλο Κωνσταντίνος Χατσιός παίζει με τον Τεμπά και πεταλωτής με τον Σωτηράκη τώρα, το Τακουνάκι του Κυριζάκη θέλησε να βρει τον Γιουρτζίδη και βλέπετε τον Γιουρτζίδη τώρα να έχει κάνει μια αλλαγή από τη δεξιά πλευρά, να έχει αλλάξει με τον Βαρσαμίδη, αλλάξαν πλευρές, Βαρσαμίδης έφυγε από τη δεξιά πλευρά, ο Γιουρτζίδης ενέργος ήρθε από την αριστερή πλευρά. Πατσιόρας, προσπαθεί ο Πατσιόρας, έχει το Θωμά το Θεμελή, ο Γιουρτζίδης άφησε στον Τόσκα, ωραία, η σέντρα του Τόσκα, έδιωξε ο Ζαβέρδος, ήρθε ο Τόσκας και πάλι με τον Κωνσταντίνο τον Πατσιόρα να κάνει ένα σουτ, κάπου βρήκε η μπάλα, προσπαθεί ο Ψάλτης, δύο παίκτες επάνω στον Ψάλτη, ο διαιτητής έδωσε το φάουλ. Δεν έδωσε το φάουλ, όχι, άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι και τι έδειξε, φάουλ. Επειδή προς στιγμή διαμαρτύρονταν οι παίκτες της Αλεξανδρούπολης για φάουλ, δεν τα άργησε ο διαιτητής να σφυρίξει, δεν το ακούσαν οι παίκτες της Αλεξανδρούπολης, διαμαρτυρήθηκαν. Το φάουλ όμως είναι το 30 με τον Φουρλατάρα. Τέλειο Φουρλατάρα, έδιωξε ο Πάριος Αματώνης την Κουρτζίδη. Καραβέης το στην αντεπίδυση τώρα με τον Κοκοτσάκη να προσπαθεί και έκανε φάουλ ο Κοκοτσάκη στον Φουρλατάρα. Το φάουλ γρήγορα ο Ψάλτης με τον Καρτσαμπά να δίνει στον Φουρλατάρα από τη δεξιά την πλευρά. Το ψάχνει να βρει τον Βαρσαμίδη, ήρθε ο Πεταλωτής, ήρθε ο φάουλ, κόρνερ. Το κόρνερ που κέρδισε ο Βαρσαμίδης. Ξεκίνησε την προετοιμασία ο Βαρσαμίδης με την ομάδα της Ορεστιάδας το καλοκαίρι και γρήγορη επάνωδος του Βαρσαμίδη στην Αλεξανδρούπολη. Βαρσαμίδης, το πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Παπαναστασίου. Πήγε να περάσει ο Βαρσαμίδης και πάλι πήρε το πλάγιο, ένα πλάγιο που ο Ψάλτης αφήνει να το εκτελέσει ο Φουρλατάρας. Βασαμίλης Φουρλατάρας, κάτω Φουρλατάρας στην Μαρκάλη του Αναστασίου. Συνέχεια με την ομάδα της Αλεξανδρούπολης να ελέγχει και ο Παύλος Σταματόπουλος. Έδιωξε μακριά με παίκτη της Αλεξανδρούπολης να είναι κάτω, γιατί να είναι ο Βαρσαμίδης και ο Πατσιόρας. Ο Πατσιόρας, ο αρχηγός, είναι κάτω στο έδαφος και στο 32 βρισκόμαστε. Με τα γκολ του Κυριζάκη και του Κοκοτσάκη στο πρώτο ημίχρονο, 1-1 το ευρύτικο ντέρμπι της Γάμα Εθνικής στον πρώτο ομίλο. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική. Στις χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα οι δύο ομάδες.
4 βαθμούς έχει η Ρωστιάδα και 3 βαθμούς η FC Αλεξανδρούπολης, μία νίκη και μία ισοπαλία όπως είπαμε για την ομάδα της Ρωστιάδας και μία νίκη της FC Αλεξανδρούπολης με το πολύ καλό σκορ 6-1 που είδατε από το γήπεδο αυτό, κέρδισε τα Μουδανιά. Ενώ η Ρωστιάδα προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισε τον πρωτοπόρο Απόλλων Κρίας Βρύσης 2-1 την προηγούμενη Κυριακή. Προσπαθεί ο Ανίδης, ο Φουλατάρας, με πολλά κέφια σήμερα. Φουλατάρας προσπαθεί και έχασε από τον Παπαναστασίου, κάτω από Παπαναστασίου. Ο Παπαναστασίου είναι ο αρχηγός. Παύλος ο Σταματόπουλος. Συγκώθηκε τώρα. Ελέγχει ο Κατσαμπάς πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κοτσάκη και αυτός στον Σωτηράκη. Σωτηράκης. Στον Τόσκα, Μουτζίδης, ο Τσιεγγελίδης. Σηκώθηκε ψηλά. Εδώ σας έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν τη βρήκε την μπάλα ο Τσιεγγελίδης, την πάση χωρίς. Ένα πλάγιο είναι. Σωτηράκη και αυτός τον Καρτσαμπάκη ανοίγεται και φιλοκάλος από την δεξιά πλευρά. Με τον αρχηγό τον Πατσιόρα να κάνει τα κονάκι και ένα διώχνει ο Ανίδης σε πλάγιο. Ψάλτες. Φιλατάρα και πάλι ψάλτες. Ο Ντεμπάτο. Φιλατάρας. Σε με τον Βαρσαμίδη και πάλι Φιλατάρας. Ήρθε ο ψάλτες. Μαρκάρει ο Ιωαννίδης. Πασχαλίδης αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Πασχαλίδης. Κάνει την κίνηση ο τηλέγραφος. Έχει τον Σωτηράκη ο τηλέγραφος στο πλάγιο. Δεν τον αφήνει ο Σωτηράκης να εκδηλώσει την επίθεσή του. Με τον Παπαναστασίου. Να κάνει την σέντρα εκεί που δεν είναι κάποιος συμπαίκτης. Αφήνει ο Τόσκα. Από τα πόδια του Κιουρτζίδη. Το πλάγιο για την ομάδα της Ρωστιάδας με τον Τσιεγγελίδη τώρα. Τσιεγγελίδης προσπαθεί να δει τον Πασχαλίδη, δεν πάει ίσως σε την μπάλα. Τον δεν πάει και πάλι με από τα πόδια και πάλι του Γιουρτζίδη με τον Κοκοτσάκη να αφήνει στον Τσιεγγελίδη. Κοκοτσάκης, έκανε τη σέντρα Κοκοτσάκης. Ο Ιωαννίδης πάει να βρει τον πάνω του Σταματόπουλου, σέντρα του Σταματόπουλου. Έδιωξε ο Τόσκα. Και από τα πόδια του Γιουρτζίδη και πάλι πλάγιο με τον Τσιεγγελίδη. Thank you.
Μάχη του Δημήτρης Ασκαλίδης και κατοχή για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. 1-1. Πανταρός στο Φώτης Κοσμάς και την έκτη αγωνιστική οι ομάδες. Με τον Τεμπά. Σωτηράκη. Ο Θεμελής τώρα αρκετά ψηλά πίεσε το Σωτηράκη και Ψάλτης. Είναι στον Καρτσαμπά από τη δεξιά πλευρά. Έχει βγει πιο μπροστά ο Φουλατάρας και απομάκρυνε. Ο Παπαναστασίου με τον Πατσιώρα. Από τα πόδια του Παύλου του Σταματόπουλου και γρήγορα. Το Παπαναστασίου η κόντρα. Και Ριζάκης μάχεται με τον Ζαβέρδα, Γιουρτζίδης. Τι έπεσε τώρα εδώ ο Κυριζάκης από πάρα πολύ κοντά. Έδωσε μεγάλη δύναμη στην μπάλα. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Καράδαη. Παραμένει το 1-1. Σημαντική ευκαιρία αυτή. Σημαντική ευκαιρία στο 40. Πολύ καλή αντίδραση του Γιώργου του Κυριζάκη. Έφυγε μπάλα όμως αρκετά ψηλά. Ψάλτης. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Κυριζάκη να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα από τον Πεταλωτή. Πεταλωτής αρκετά ψηλά. Έκανε το φάρο. Στο κέντρο του γηπέδου ο Πεταλωτής. Κάνει το φάλ στον αρχηγό του Κωνσταντίνου Πατσιώρα. Σηκώθηκε ο Πατσιώρας τώρα. Γρήγορα παίξανε με τον Ψάλτη. Βαρσαμίδης έκανε τη σέντρα Ντεμπά και να φύγει μπάλα. Δεν απομακρύνθηκε πολύ. Εδώ ο Τόσκα με τον τηλέγραφο. Θεμελής τώρα έφυγε η μπάλα μακριά, προσπαθεί ο Ψάλτης να επαναφέρει. Διώξε ο Πεταλωτής. Ο Παπαναστασίου με τον Παύλο του Σταματόπουλο ήθελε να βρει τον Δημήτρη τον Πασχαλίδη, δεν συγκράτησε την μπάλα. Από τον Ψάλτη η επίθεση της Αλεξανδρούπης με τον Ιωαννίδη τώρα για την Οραστιάδα. Σαματόπουλος Ιωαννίδης. Παναστασίου. Μόνος του Σωτηράκης κατέβασε. Πιέζει τώρα ο τηλέγραφος. Ο Τόσκα γύρισε πίσω στον Κοτσάκη. Ψάλτης. Βρήκε ωραία τον Τόσκα από την αριστερή πλευρά. Γιουρτζίδης προσπάθησε να περάσει τον Ζαβέρδα και έβρισε το κόρνερ. Κόρνερ στο 42. Με τον Βαρσαμίδη αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ αυτό. Βαρσαμίδης, τελεί. Στο πρώτο δοκάρι, πονηρά, με τον Θεμελή να διώχνει και να μαζεύει ο Φουλατάρας. Καράδαης από τις εντυπωσιακές εξόδους που κάνει. Πάει να βρει τώρα γρήγορα τον Πασχαλίδη. Κατοχή για την Αλεξανδρούπολη.
Τόσκα. Τσάλτης. Φουρλατάρας. Πάρα πολύ δουλειά ο Φουρλατάρας από την δεξιά πλευρά με τον Κυριζάκη, δηλαδή στον Πατσιόρα, αυτός να θέλει να βρει τον Βαρσαμίδη, που και πάλι έγινε αλλαγή θέσης. Ο Βαρσαμίδης πέρασε πάλι αριστερά, έφυγε από τη δεξιά πλευρά, τώρα ο νεαρός του Μιξίδης. Με τον Τσεγγελίδη, αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο, να βρει τον τηλέγραφο, πέρασε κάτω από το του Βαρσαμίδη, Τσεγγελίδης. Το βαθύ γεννήσμα με τον Σωτηράκη να απομακρύνει. Κοκοτσάκης προσπάθησε, ήρθε ο τηλέγραφος τώρα, πέρασε τον Τόσκα. Προσπαθεί, ήρθε ο Σωτηράκης. Πήρε στόπ. Στην πολύ καλή αυτή κίνηση του τηλέγραφου από τη δεξιά πλευρά. Να κάνει ένα ρήγμα από την δεξιά πλευρά ο τηλέγραφος με τον Τσεγγελίδη, τώρα να κάνει το πλάγιο. Τσεγγελίδης, κάτω. Πασχαλίδης, συνέχεια στο παιχνίδι. Αρκετά μπροστά ο Πεταλωτής με τον Φουρλατάρα και τον Πατσιόρα. Ο Πατσιόρας έκανε το γέννησμα και εδώ βγήκε ο Καράβας και ξεμπέρδεψε με την φάση αυτή. Έκανε τη δοσπίση ότι θα βγάλει την μπάλα έξω, αυτή την άφησε, βγήκε και κατοχή για την ομάδα της Ορεστιάδας. Ολοκληρώνονται τα 45 λεπτά, 1-1, και ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι οι καθυστερήσεις. Φουρλατάρας. Τρέχει ο Παναστασίου, τρέχει και ο Πατσιόρας. Ο Πεταλωτής από μάχη είναι. Και τώρα το στήριγμα του Δρακίδη, οι ομάδες στα αποδυτήρια, 1-1 το πρώτο μέρος με τα γκολ του Κυριζάκη στο 5ο λεπτό, και ήρθε και ισοφάρισε ο Κοκοτσάκης. Θα τα πούμε σε 15 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου μέρους.
επιστροφή για την περιγραφή του δεύτερου μέρους με τις ομάδες να είναι παραταγμένες στο αγωνιστικό χώρο να κάνουμε μια μικρή διόρθωση για το γκολ του Σεβιστιάδες. Ο Ζαβέρδης ήταν αυτός που σκόραρε και ισοφάρισε για την ομάδα του Σεβιστιάδες και όχι ο Κοκοτσάκης όπως προαναφέραμε, γιατί έφυγε γρήγορα ο παίκτης ο σκόρερ και αγκαλιάστηκε από τους συμπαίκτες του και εδώ έχουμε μια αλλαγή με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για λογαριασμό της Οριστιάδας. Έχουμε παιχνίδι. Με τον Κάτσαμπα. Με το νούμερο 13 έχει περάσει μέσα, με το νούμερο 13 είναι ο Αλεξακούδης ο Παναγιώτης. Στην θέση του Παπαναστασίου ο Αλεξακούδης. Κατσαμπάς. Σεγγελίδη συνέχισε το παιχνίδι με τον Παύλο Σταματόπουλο να βγάζει τον Πασχαλίδη να πάει να περάσει τον Σωτηράκη. Ο Σωτηράκης έκοψε και στην αντεπίθεση με τον Κυριζάκη να αγκαλιάζει τον Ζαβέρδα. Οι δύο σκόρερ του σημερινού παιχνιδιού, τους είδατε, αγκαλιά. Ζαβέρδας. Αλεξακούδης. Χωρίς αλλαγές ο Νίκος ο Μπαχαρίδης στο δεύτερο μέρος. Κατσαμπάς. Το φάλο πάνω στον Σωτηράκη από τον Πασχαλίδη. Δεμπά. Καρτσαμπάς, Σωτηράκης. Τηλέγραφος. Τον καταδιώκει ο Γκουρτζίδης. Ψάλτης για κατοχή για την Αλεξανδρούπολη με τον Αλεξακούδη. Πάλι από μάκρυνε ο Αλεξακούδης, ψηλά ο Πατσιώρας, ο Ιωαννίδης, εδώ σε ύψος την μπάλα, φεύγει από πίσω ο Τσιαγγελίδης, δεν πρόλαβε την μπάλα. Φουλατάρας, πολλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο ο Φουλατάρας. Ψάλτης. Τόσκα. Βαρσαμίδης έχει τον Ιωαννίδη. Βαρσαμίδης, Τόσκα, Βαρσαμίδης. Στοπ από τον Αλεξακούδη. (Συσχελίδη)
Θεμελής, το πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Τόσκα. Οι συμβουλές που δίνει ο Ηλίας ο Κότσικος στους ποδοσφαιριστές της Ορεστιάδας. Μόνο στο ψάλτη έπεσε με τον Παύλο το Σταματόπουλο και ο Γκιουρτσίδης κατέβασε με τον Θεμελή να προσπαθεί να κόψει και Σταματόπουλος μοιράζει από την αριστερή πλευρά με τον Τζεγκελίδη. Το σταμάτησε. Πεταλωτής. Πήγε να βρει τον Κοκοτσάκη. Το πλάγιο με τον Φουλατάρα γρήγορα στον Καρτσαμπά. Σωτηράκης. Τόσκα. Γιουρτσίδης. Σάββας Γιουρτσίδης πίσω στον Σωτηράκη και αυτό στον Καρτσαμπά. Σωτηράκης. Πέρασε τον Πασχαλίδη. Γιουρτσίδης. Έχει τον τηλέγραφο. Ψάλτης στον Τόσκα και αυτός πίσω στον Σωτηράκη. Καρτσαμπάς. Πιο πίσω οι παίχτες της Ορεστιάδος η άμυνα. Πεταλωτής προσπάθησε ο Πατσιώρας. Εντυπωσιακό σουτ πάνω από την εστία του Καράδαη. Τα χειροκροτήματα από την Κερκίδα στο 51. Καράδαης. Αλεξακούδης. Σε με τον τηλέγραφο. Ζαβέρδας. Μάκρινος Ζαβέρδας. Κάτω παίχτης και συνέχεια στο παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά με τον Πασχαλίδη και ήρθε ο Κοτσάκης και μοίρασε από την δεξιά πλευρά στον Φουρλατάρα. Άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα ο Κυριζάκης, παρόλα αυτά όμως κατάφερε, γύρισε την μπάλα. Δεν ανησύχησε η άμυνα και συγκεκριμένα ο Καράδαης με τα χέρια στον Ιωαννίδη. Πεταλωτής. Ζαβέρδας. Αλεξακούδης. Και πάλι Ζαβέρδας. Ιωαννίδης. Προσπάθησε ο Παύλος ο Σταματόπουλος με τον Τζεγκελίδη. Το τσίμπημα του Πατσιώρα με τον Κυριζάκη. Βαρσαμίδης. Μοίραζε στο νερό τον Γιουρτζίδη από την αριστερή πλευρά. Έχει χώρο, έχει δύο παίκτες κάτω ο Γιουρτζίδης. Ζητάνε οι φίλαθλοι το πέναλτι στην πτώση αυτή του νεαρού ποδοσφαιριστή του Γιουρτζίδη. Πάρα πολύ κοντά ο διαιτητής, ο Δρακίδης. Συνέχεια. Έδωσε στο παιχνίδι με την αλλαγή τώρα. Αλλαγή με τον Κοκοτσάκη να βγαίνει έξω. Και με το νούμερο 14. Ο Παππούδης ο Βασίλης παίρνει θέση. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν βασικός ο Βασίλης ο Παππούδης. Πάντα επικίνδυνος ο Βασίλης ο Παππούδης και εδώ τώρα ο Παύλος Σταματόπουλος με τον Σωτηράκη να σηκώνει την σημαία ο πρώτος βοηθός και έδωσε φάουλ. Φάουλ για την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Με τον Καρτσαμπά τώρα. Ανοίγει το Φουρλατάρας. Η κόντρα. Σεγγελίδης. Ο Ιωαννίδης.
Σταματόπουλο Τσιμπάη με τον Καρτσαμπάνα ελέγχει και τον Πατσιόρδο τον Κωνσταντίνο Δίνσο Φουρλατάρα. Φουρλατάρας τον πιέζει ο Παππούδης με τον Σωτηράκη τώρα να δίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουτσάκη. Παίρνει και πάλι την μπάλα ο Σωτηράκης. Κοτσάκης με τον Καρτσαμπά. Κυριζάκης κάτω συνέχεια με τον Βαρσαμίδη να κάνει τις τρίπλες, ο Πεταλωτής να πέφτει κάτω και τώρα να δίνει το φάουλ ο Δρακίδης στο μαρκάρισμα αυτό που έκανε ο Κυριζάκης. Τα λέει ο Κυριζάκης με τον Δρακίδη. Καταλαβαίνετε τον διάλογό τους, γιατί πίνουν από λίγα δευτερόλεπτα. Το μαρκάρισμα ήταν πάνω σε αυτόν. Έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πεταλωτή τώρα, τον Ζαβέρδα. Καράδαης. Τώρα πάει ο Πατσιόρας επάνω στον Ζαβέρδα. Αλεξακούδης. Παρσαμίδης. Πατσιόρας. Κυριζάκης. Φουρλατάρας. Στα πόδια του Καράδαη. Το κόρνερ. Κάτω Κυριζάκης. Το 56 έχουμε μια μικρή διακοπή. Να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Γιώργο τον Κυριζάκη. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Πατσιόρα να δίνει στον Φουρλατάρα και το σουτ που έκανε γρήγορα ο Βαρσαμίδης στην ευρική αιστεία. Παραμένει το 1-1 στο ντέρμπι το ευρύτικο και τώρα η πρώτη κίνηση για την Αλεξανδρούπολη. Έξω ο νεαρός ο Γκιουρτσίδης. Και μέσα να δούμε τον αριθμό του της φανέλας του παίχτη της Αλεξανδρούπολης για να σας να δούμε ποιος είναι. Έδιωξε ο Καρτσαμπάς με το νούμερο 18. Να είναι ο Δημητριάδης. Πατσιόρας με τον Ζαβέρδανα μονομαχή. Thank you.
Καράδα είστε βουλέ. Ο Ιωαννίδης από αυτές τις μονομαχίες. Με τον Αλεξακούδη να θέλει να βρει τον Πασχαλίδη. Ήρθε ο Καρτσαμπάς. Πατσιόρας. Κάτω ο Πατσιόρας με από το μαρκάρισμα του Θωμά του Θεμελή. Καρτσαμπάς. Ψάλτης. Και πάλι Καρτσαμπάς. Αλλάζει αριστερά με τον Τόσκα. Καρτσαμπάς με τον Σωτηράκη και Τόσκα. Φουλατάρας. Το γέμισμα του Φουλατάρα ελέγχει ο Πεταλωτής με τον Τσεγκυλίδη και τον Ιωαννίδη τώρα. Ζαβέρδας στον Αλεξακούδη. Άφησε ο τηλέγραφος στον Πασχαλίδη. Στοπ από τον Πεταλωτή. Πολύ καλός σήμερα ο Πεταλωτής επάνω στον Δημήτρη τον Πασχαλίδη. Ντεμπά. Τόσκα. Πατσιόρας. Καρτσαμπάς. Φουλατάρας. Καρτσαμπάς θα κάνει ένα γέμισμα από την αριστερή πλευρά. Θέλησε να βρει τον Δημητριάδη. Σωτηράκης. Καρτσαμπάς. Ψάλτης. Ελέγχει ο Ζαβέρδας και αφήνει την μπάλα να βγει έξω με τον Καράδαη τώρα. Καραδαΐς. Με τον Ψάλτη να παίρνει την κεφαλαία. Ο Πεταλωτής να απομακρύνει και να ελέγχει ο Καρτσαμπάς. Πήγε να κλέψει ο Παππούδης. Βγήκε ο Πορτιέρ, ο Κοτσάκης. Και άφησε στον Καρτσαμπά και αυτός στον Σωτηράκη. Τηλέγραφος δεν έκοψε γιατί η μπάλα ήταν κατοχή. Ψάλτης. Δεν πά. Φουλατάρας. Έκλειψε ο Παππούδης. Ντεμπά. Σε πλάγιο. Σταμάτησε τον Παύλο τον Σταματόπουλο. Χαλαρή η ρυθμή στο δεύτερο ημίχρονο μας. Πολύ συγκρατημένες και οι δύο ομάδες. Με τον Παύλο τον Σταματόπουλο τώρα να κερδίζει ο Ντεμπά. Το πλάγιο με τον Φουλατάρα να δίνει στον Καρτσαμπά. Το στον Ψάλτη. Σωτηράκης από την αριστερή πλευρά τώρα περιμένει ο Τόσκα θα πάρει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα ο Τόσκα. Εύκολα για τον Καραδαΐ. Πήγε να
εκμεταλλευτεί αυτή την αυτογέμισμα ο Κυριζάκης. Βγήκε ο Καράδαης και τον Ζαβέρδας τώρα έχει μπροστά τον αρχηγό, τον Πατσικιώρα. Ιωαννίδης, τρέχει ο ψάλτης. Ο Μάκρινε, ο Καράδαης σε πλάγιο που κέρδισε η ομάδα του με τον Αλεξακούδη. Οδηγίες από τον Ηλία τον Κότσικο. Το ίδιο και από τον Νίκο τον Μπαχαρίδη. Ιωαννίδης. Κυνηγάει ο Κυριζάκης για δεύτερο κλέψιμο με τον Παύλο τον Σταματόπουλο τώρα. Πάει να βγει ο... Τα δύο δεκατεσσάρια κέρδισε ο Φουρλατάρας τον Παππούδη. Σωτηράκης. Ψάλτης με τον Καρτσαμπά αυτός. Το σκέφτηκε για κάποιο γέμισμα. Δίνει στον Ψάλτη. Έχει τον Θεμελή στο κέντρο. Τόσκα πίσω στο Σωτηράκι. Ντεμπά. Ψάλτης. Αλεξακούδης απομάκρυνε. Με τον τηλέγραφο να ελέγχει το πλάγιο. Αλεξακούδης στο πλάγιο. Για την ομάδα του Ορέστη. Ζαβέρδας με τον πεταλωτή. Κυνηγάει ο Πατσιώρας. Τόσκα με το κεφάλι. Τρέχει ο Πατσιώρας. Και πάλι ο Πατσιώρας. Η σέντρα του Πατσιώρα. Κυνηγάει ο Δημητριάδης. Έχει τον Αλεξακούδη. Τον πήρε την μπάλα ο Αλεξακούδης. Πάρα πολύ καλά με τον τηλέγραφο τώρα. Τηλέγραφος. Και τον Τσεγγελίδη αυτός θα κάνει τον Παππούδη μια κρυφή πάσα, ελέγχει ο Καρτσαμπάς, δίνει χώρο στον Κοτσάκη και αυτός με τα χέρια στον Φουρλατάρα. Ντεμπά. Αλλαγή από την αριστερή πλευρά με τον Τόσκα. Ψάλτης. Ετοιμάζει αλλαγή η ομάδα της Ορεστιάδος και από ό,τι διακρίνουμε η πρώτη εμφάνιση του Ανδριάδη. Με τον Καρτσαμπά να δίνει πίσω στον Κοτσάκη και πάλι. Καρτσαμπάς. Σωτηράκης. Αλεξακούδης λάθος τώρα για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης με τον Κυριζάκη να κυνηγάει. Καράβεης. Ωραία. Και επικίνδυνο μαρκάρισμα του Βαρσαμίδη που θα βγει η κίτρινη κάρτα επάνω στον Τσεγγελίδη. Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο 68 και τώρα θα γίνει αλλαγή για την ομάδα της Ορεστιάδας. Έξω βλέπουμε να βγαίνει ο τηλέγραφος και πρέπει να μπαίνει τώρα, όπως διακρίνουμε, με το νούμερο 8 πρέπει να είναι ο Ανδρεάδης. Πρώτη του συμμετοχή του Κωνσταντίνου του Ανδρεάδη. Ο φυσικός αρχηγός και ηγέτης του Ορέστη Ορεστιάδας. Αλεξακούδης. Πρώτες επαφές του Ανδρεάδη στο γήπεδο με ένα φάουλ να κερδίζει. Βλέπουμε τον Κυριζάκη να μην μπορεί εδώ μπροστά μας να κουτσένει, να έχει βγει από το γήπεδο και
Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει αλλαγή. Αλλαγή για την FC Αλεξανδρούπολης. Θα δούμε η κίνηση τώρα του Νίκου του Παχαρίδη. Θεμελής κέρδισε πάνω, είναι κάτω ο παίχτης της Ορεσκιάδας, έξω η μπάλα από τα πόδια του Φουρλατάρα. Καρτσαμπάς με τον Σωτηράκη. Ψάλτης. Σταματόπουλος ο Ντεμπά δυνατά. Κέρδισε. Κυνηγάει ο Θεμελής. Κυνηγάει και... Το 3 έχει μπει ο Ράλης. Παππούδης. Πασκαλίδης. Παππούδης με το στήθος. Ντεμπά τώρα. Εύκολα ο Ντεμπά θα απομακρύνει. Κυνηγάει ο Τσεγγελίδης. Ήρθε ο Πεταλωτής. Βγήκε από την άμυνα. Άρας, πάνω στην πλάτη του Βαρσαμίδη. Τσεγγελίδης έπαιξε με τον Παππούδη. Θεμελής έκανε τη σέντρα από την άλλη πλευρά με τον Ανδριάδη να κατεβάζει. Ανδριάδης, ωραία η σέντρα του Ανδριάδη. Και έκλειψε ο Φουρλατάρας, πίσω ήταν ο Παύλος ο Σταματόπουλος, στο κόρνερ. Ένα κόρνερ στο 72. Με τον Παύλο το Σταματόπουλο. Σταματόπουλος έτοιμος να εκτελέσει, εκτελεί το κόρνερ. Ψηλά, κάτω παίκτης της Αλεξανδρούπολης, βγήκε ο πορτιέρο και είναι αρκετοί παίκτες κάτω στο έδαφος, με τον διαιτή να σφυρίζει τώρα, με τον Κοτσάκη να είναι κάτω, αλλά και παίκτης της Αλεξανδρούπολης. Να είναι κάτω. Τόσκα είναι. Σηκώθηκε ο Τόσκα. Πρώτη εμφάνιση του Τόσκα στο πρωτάθλημα.
Είναι η τελευταία μεταγραφή που ανακοινώθηκε προχτές. Με 2-3 προπονήσεις ο παίχτης. Στην επιλογή του Νίκο του Παχαρίδη. Ψηλά ο Σωτηράκης. Μαρκάρι, έκλειψε την μπάλα ο Σωτηράκης. Ιωαννίδης για την Οροστιάδα. Κυνηγάει ο Δημητριάδης. Αλεξακούδης από τη δεξιά πλευρά. Με τον Πασχαλίδη και τον Ανδριάδη να θέλει να περάσει την μπάλα από τον Ράλι. Γρήγορα η εκτέλεση του πλαγίου με τον Πεταλωτή και τον Ζαβέρδα. Λίγο πιο μακριά Δημητριάδης και Πατσιώρας που η αλλαγή τώρα. Με τον Παύλο τον Σταματόπουλο να θέλει να βρει τον Παππούδη. Παππούδης. Κάνουν την κίνηση ωραία η σέντρα κάτω. Παίκης και ο Ανδριάδης έπιασε το σουτ κάπου, βρήκε η μπάλα στα πόδια. Πρέπει να ήταν του Τόσκα. Πέρασε υπέροχα τον Τόσκα και ήρθε ο Ράλης και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ που θα το εκτελέσει ο ίδιος. Υπέροχη προσπάθεια του Ανδριάδη. Ανδριάδης. Εκτέλεση εύκολα για τον Κοτσάκη. Μας έχει συνηθίσει να βάζει κάποια τέρματα απευθείας από τα κόρνερ, από τις εκτελέσεις κόρνερ ο Ανδριάδης. Αυτό προσπάθησε να κάνει. Φάουλ τώρα από την αριστερή πλευρά, καθώς προσπάθησε η ομάδα της Αλεξανδρούπολης με τον Ράλι. Θα κάνει, δεν είναι ο Ράλις, όχι, είναι ο Βαρσαμίδης. Θα εκτελέσει και ο ίδιος το φάουλ που κέρδισε. Αρκετοί παίκτες στη γραμμή. Ντεμπά τρέχει να προλάβει, αλλά είναι κόρνερ. Βρήκε η μπάλα σε παίχτη της Ορεστιάδας. Στο 77. Τώρα εκτέλεση. Στο πίσω δοκάρι. Προσπάθησε το ανάποδο να κάνει ο Πατσιώρας και ο Τόσκα και φεύγει η μπάλα από τα καρέ της Ορεστιάδας με τον Ανδριάδη να έχει περάσει από την αριστερή πλευρά. Εδώ Κώστας ο Ανδριάδης θέλησε να περάσει τον Ράλι με τον Φρουλατάρα τώρα να δίνει στο Ράλι. Ντεμπά. Σωτηράκης με τον Ράλι. Πατσιώρας με τον πέρασε από τη δεξιά πλευρά τώρα ο τηλέγραφος και εδώ ο Παππούδης πάρα πολύ κοντά να πλασάρει. Βρήκε μπάλα στον Καρτσαμπά Ανδριάδης. Το 1-2 Ανδριάδης, πάρα πολύ κοντά Ανδριάδης, πέρασε και είναι σε θέση offside. Πρέπει να ήταν offside ο Παύλος ο Σταματόπουλος, όπως το είδαμε. Από πίσω πρέπει να είχε έρθει ο Ανδριάδης,
Εν πάση περιπτώσει, offside αυτό, ήδη ο διαιτητής αυτό σημείωσε. Εμείς θα την ξαναδούμε τη φάση. Θα την επεξεργαστούμε στα highlight και θα σας δείξουμε τι ακριβώς έγινε για να λυθούν κάποιες απορίες. Σηκώθηκε ο Πασχαλίδης αφού συνοήθηκε με τον Ηλία τον Κότσιο αν μπορεί να συνεχίσει, γιατί είδαμε να κάνει το νεύμα της αλλαγής και αυτό γίνεται τώρα. Πάμε να δούμε. Αλλαγές έχουμε και για την FC Αλεξανδρούπολης. Βγαίνει ο Τόσκα. Βγαίνει ο Σωτηράκης. Αλλαγή και για την Ορεστιάδα, με το νούμερο 19 είναι ο Παπαδάκης και με το 2 ο Μουρατίδης για την FC Αλεξανδρούπολης. Και με το νούμερο 19 έχει μπει μέσα ο Λεωνάρντο Καφετζή για την FC Αλεξανδρούπολης, για την ομάδα της Ορεστιάδας, ο Λεωνάρντο Καφετζή. Βαρσαμίδης και πάλι Βαρσαμίδης, ο Μάκρινο Αλεξακούδης. Βαρσαμίδης στάνει μπάλα και πάλι κατοχή για την Αλεξανδρούπολη. Βαρσαμίδης το 1-2. Εντυπωσιακή επέμβαση και έχει μπει και ο Μωραΐτης. Αυτός ήταν που μπήκε και προσπάθησε να με την πρώτη επαφή με την μπάλα. Έκανε το πλασέ, ο Καράδας απέκρουσε, ζητάνε κόρνερ. Ναι, είναι κόρνερ στην επέμβαση αυτή του Καράδαη. Και ο Μωραΐτης μέσα. Με την πρώτη επαφή με την μπάλα βρήκε εστία αλλά και σε ετοιμότητα τον Καράδαη. Το κόρνερ για την Αλεξανδρούπολη. Έδωσε ύψος με τις γροθιές ο Καράδαης. Παπαδάκης και Μάκρινο Θεμελής. Ελέγχει ο Ράλης. Με το Μουρατίδη το. Κάνει τη σέντρα ο Μουρατίδης. Έδιωξε ο Ζαβέρδας με τον Βαρσαμίδη τώρα. Να στριφογυρίζει τον Βαρσαμίδης. Έχασε την μπάλα ο Βαρσαμίδης από τον Ανδριάδη. Καφετζή με τον Μωραΐτη. Το πλάγιο από τον Μωραΐτη. Το 83 βρισκόμαστε, το 1-1 και με τις κινήσεις που δείχνουν οι δύο προπονητές θέλουν να πάρουν το τρίποντο. Πατσιώρας. Προσπαθεί ο Ψάλτης. Το πλάγιο και πάλι για την Αλεξανδρούπολη με τον Ράλι να είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο γρήγορα στο Μζάλτη.
Βγήκε ο Θόμας ο Θεμελής με τον Αλεξακούδη. Καράδες με τα πόδια έδιωξε το πλάγιο γρήγορα. Ο τον Παπαδάκη, δύο μπάλες μέσα. Και πάλι το πλάγιο επανεκτελέστηκε με το Μουρατίδη να δίνει στον Τέμπα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ράλης, έφυγε η μπάλα. Εύκολο πλάγιο για την ομάδα της Ρωστιάδος. 1-1 από τα τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο, σημειώθηκαν τα τέρματα με τον Κυριζάκη και τον Ζαβέρδα να ισοφαρίζει για λογαριασμό της Ορεστιάδας. Αλεξακούδης θέλησε να βρει τον Λεωνάρντο Καφετζή. Αλεξακούδης. Δυνατό πλάγιο. Σταματόπουλος. Έκανε το γύρισμα με το στήθος ο Παπαδάκης. Έδωσε στον Κοτσάκη αυτή γρήγορα να βγει με τον Μουρατίδη. Και πάλι Μουρατίδης. Πήγε να περάσει από τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης, Παππούδης, παίζει με τον Καφετζή τώρα, ο Ντεμπά, νικητής. Με τον Καρτσαμπά να έχει τον Ράλι να πιέζει ο Παύλος ο Σταματόπουλος. Και οι διαμαρτυρίες βλέπετε του Νίκου του Βαχαρίδη στον επόπτη που έδωσε το πλάγιο. Αντί για φάουλ, προφανώς θα ζητούσε ο Νίκος Παχαρίδης, το πλάγιο για την ομάδα της Ορεστιάδας. Ήρθε και ο διαιτητής ο Δρακίδης. Και μάλλον θα δώσει την κάρτα στο νούμερο 12 που όπως είδαμε είναι ο Καλτσάς που πήρε την κίτρινη κάρτα. Ο αναπληρωματικός του στον πάγκο της FC Αλεξανδρούπολης, συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Αλεξακούδη που έχει ένα δυνατό πλάγιο. Ντεμπά. Βαρσαμίδης. Δημητριάδης. Πατσιώρας. Μωραΐτης, ήθελε τακουνάκι να βρει τον Δημητριάδη. Πίσω από τον Πατσιώρας, τον τερματοφύλακά του, τον Κοτσάκη αυτός, τον Καρτσαμπά. Παπαδάκης. Μουρατίδης. Ράλης. Μωραΐτης. Πέρασε υπέροχο ο Μωραΐτης. Κάτω ο παίχτης της Ορεστιάδας, συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Θεμελίκ να μάχεται. Τσεγγελίδης ήρθε. Δημητριάδης από την πάσα του Παπαδάκη και Μουρατίδης. Ντεμπά. Ράλης, η σέντρα του Ράλη, έδιωξε ο Παππούδης με φάουλ. Στο 89 βρισκόμαστε. Με την Αλεξανδρούπολη να έχει ανεβάσει τις στροφές, να θέλει να σημειώσει ένα τέρμα τώρα στα τελευταία λεπτά με τον Παππούδη, Ανδριάδης Καρτσαμπάς, Μουρατίδης, Ψάλτης.
πήγε να περάσει τον Παύλο Σταματόπουλο. Κατοχή για την ομάδα της Οριστεράδας με τον Παππούδη. Ανδριάδης. Ωραία η πάσα του Ανδριάδη. Με τον Παππούδη να κάνει τη σέντρα. Τρέχει ο Λεωνάρντο Καφετζή και ο Ράλης απομακρύνει. Με τον Αλεξακούδη να ελέγχει. Να κάνει και αυτός ένα γέμισμα να προσπαθεί. Ο Μουρατίδης έκανε το λάθος ο Καφετζή. Πήρε την μπάλα ο Καφετζή. Δοκάρει η μπάλα του Λεωνάρντο Καφετζή. Γλίτωσε από τα χειρότερα η ομάδα της FC Αλεξανδρούπολης αυτού τον κεραυνό που εξαπέλυσε ο Λεωνάρντο στο 90. Κρατάει το 1-1. Κάρτσαμπας τώρα. Ο Ράλης. Μουραΐτης. Ψάλτης προσπαθεί. Ο Πεταλωτής απομάκρυνε. Με τον Θεμελή και ο Λεωνάρντο. Με τον Ντεμπά να προσπαθεί να κερδίσει. Κέρδισε ο Ντεμπά. Κέρδισε όμως και ο Αλεξακούδης τώρα. Βαθιά σέντρα του Αλεξακούδη. Πιο πολύ έδιωξε. Ελέγχει ο Ράλης. Τρέχει ο Μωραΐτης. Έχει τον Παύλο Σταματόπουλο. Το πλάγιο. Έχουν ολοκληρωθεί τα 90 λεπτά και βλέπουμε τις καθυστερήσεις τώρα. Που το time είναι για την ομάδα της Οριστιάδος. Με αυτό το γεραυνό που εξαπέλυσε ο Λεωνάρντο Καφέτζης στο οριζόντιο δοκάρι του Κοτσάκη. Ντεμπά, ο Καρτσαμπάς. Έγιναν κάποια σπρωξήματα και με τον Τσιεγγελίδη Ιωαννίδης κάνει ένα γέμισμα σε καυτό, ελέγχει ο Ράλης. Ψάλτης, Θεμελής για την Οριστιάδα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αλεξακούδη να ελέγχει. Κατοχή για την ομάδα της Οριστιάδας, κάτω παίκτης της Οριστιάδας. Το πλάγιο τώρα από τον Αλεξακούδη. Επάνω στον Ανδριάδη, κέρδισε ο Ανδριάδης το φάουλ. Όσο θα περνάνε οι αγωνιστικές, ο Ανδριάδης θα κερδίζει χρόνο συμμετοχής ώστε να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα της Οριστιάδας. Τσιεγγελίδης προσπάθησε. Το σουτ που έκανε ο Ζαβέρδας ήρθε από την άμυνα, όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Πίσω τώρα ο Ζαβέρδας και να πάει στην άμυνα του και το σφύριγμα του διώχνει τον Κυριζάκη. Ο Κυριζάκης, κοιτάξτε, ενώ έχει βγει η αλλαγή, θέλει να εμψυχώσει τους παίκτες. Ο Δρακίδης τον σημειώνει να βγει έξω. Ο Ράλης. Ανδριάδης. Και πάλι Ράλης. Μωραΐτης. Κέρδισε το πλάγιο ο Δημήτρης ο Μωραΐτης. Καρτσαμπάς. Ο Καρτσαμπάς πήγε να περάσει, βρήκε η μπάλα κόντρα στην κόντρα έγινε από τον Λεωνάρντο Καφετζή. Τσιεγγελίδης. Θέλει να βρει τον Καφετζή, ο Ψάλτης διώχνει, ο Βαρσαμίδης, ο Πατσιόρας και πάλι Βαρσαμίδης, ήρθε ο Θεμελής. Σταματόπουλος να βγει και εδώ σε θέση offside. Ήταν offside ο Λεωνάρντο Καφετζή.
γρήγορα η εκτέλεση με τον Τεμπά. Και οι δύο ομάδες θέλουν να βρουν τώρα στα τελευταία λεπτά το γκολ που θα τους οδηγήσει στους 3 βαθμούς. Και εδώ έχουμε τη λήξη του ντέρμπι σε 1-1. Φτάσαμε στο 95 που τελείωσε το παιχνίδι 1-1 με τα τέρματα που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με το γκολ που έβαλε ο Κυριζάκης στο 5ο λεπτό και ήρθε να ισοφαρίσει ο Ζαβέρδας. 1-1, θα λέγαμε δίκαιο το αποτέλεσμα με αυτό που παρουσίασαν και οι δύο ομάδες. Άφησε αρκετό χρόνο και η μία ομάδα και η άλλη στο δεύτερο ημίχρονο να κυλήσει το παιχνίδι. Όταν όμως περάσαν τα λεπτά, από το 80 και μετά, ανεβάσαν στροφές και οι δύο ομάδες και θελήσαν να πάρουν το τρίποντο, όμως είχε την καλή ευκαιρία η ομάδα της Ορεστιάδος με το Λεωνάρντο Καφετζή να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι στο 90 του Κοτσάκη. Κρατήθηκε το 1-1 και με αυτά τα 4,5 λεπτά καθυστερήσεων έληξε το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής εδώ του Εύρου. 1-1 από τα Sport TV Θρακιώτης. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια.